Ουσιαστικά αφορούσε το εσωτερικό δίκτυο του Δήμου Παιανίας, Κοροπίου, 81 χιλιόμετρα περίπου, τους συλλεκτήρες αγωγούς, ξεκινώντας από την διατήρηση, εκεί θα... Η θέρμανση της λάσης, αναφέροντας συστήματα, που έχουμε εδώ πίσω, είναι η θέρμανση της λάσης, η λάση να βρίσκεται. Προσμένου να φύγει ο κόσμος. Από την αυτοί αυτή την εξοικονόμηση ενέργειας. Με το καλό θα ξανάρθουμε λοιπόν όταν είναι πλήρως λειτουργήσιμη. Οπότε εδώ η δέσμευση εδώ είναι να λειτουργήσει Οκτώβριο. Πρώτα Οκτώβριο. Ωραία. Έξτρα. Έξτρα σαν κέντρο. Πολύ ωραία. Περίπου το 50%. Τώρα βέβαια που είναι περίοδος εχμής και σημαντική προβολή και για το τουριστικό προϊόν. Ξέρω τα βλέπουνε κιόλα, σε ασχολιάζετε πάντα όταν προσγειώνονται ειδικά από το Θωράιτ, όπως το λένε, το διαδοδεξί διάδρομο, τα βλέπουνε. Είμαστε μέσα. Μας κάνατε περήφανος. Είμαστε τελευταίοι. Είμαστε πολύ σημαντικό για μας. Γεια σας κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι που είναι μακάρι. Τα παιδιά εδώ πέρα έχουν καλοκαίρι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είμαστε στο Μαγιασκό και είμαστε στην Μαχάση που ανακαλύπτουμε. Ωραία. Τρίτη γενιά. Μακάρι. Να βελτιώσουμε όλα. Σε μία ακόμα περιοδία την οποία κάνουμε, αυτή τη φορά στην Ανατολική Αττική, για να διαπιστώσουμε και να επαναπιβεβαιώσουμε ακόμα μία φορά ότι η Ελλάδα αλλάζει, η Ανατολική Αττική αλλάζει προς το καλύτερο για το καλό όλων των Ελλήνων. Είχα την ευκαιρία σήμερα να περιοδεύσω σε μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα τα οποία γίνονται στην Ανατολική Αττική, με σημαντικότερες τις μεγάλες υποδομές οι οποίες κατασκευάζονται με την βοήθεια της Περιφέρειας και του Γιώργου του Πατούλη, για να μπορέσουμε επιτέλους να δώσουμε ένα οριστικό τέλος στο δράμα της διαχείρισης των αστικών λιμάτων της Ανατολικής Αττικής. Και τη διασύνδεση όλων των έργων, γιατί αυτό έχει τη σημασία του και την ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι ένα δράμα. Άρα και όλους μαζί τους 13 δήμους, φυσικά με την περιφέρεια αλλά και μεταξύ των υπουργείων για να φέρουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το κοινό αποτέλεσμα, προσδοκούμε όλοι, να κάνουμε κάτι καλύτερο για τους πολίτες, το μισό εκατομμύριο πολίτες που κατοικούν στην Ανατολική Αττική, τη μεγαλύτερη έκταση. Χωρίζουμε αυτή τη στιγμή τη στρατηγική μας, Πρόεδρε, σε τρία σημεία. Στη βιωσιμότητα, στο κομμάτι του τουρισμού, στην ισορροπία. Ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας προκειμένου να ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό μας μέχρι τη λήξη της τετραετίας, η οποία είναι και πολύ κοντά στη λήξη της δικιάς σας θητείας. Δεν έχουμε μπει, και θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, και η αλήθεια είναι ότι συνιστά ελληνικό παράδοξο να θεωρείται εκλογικός ευνηδιασμός η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αυτό θα γίνει όμως.